Συνεχίζονται οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν και επίσημα την Παρασκευή 31 Αυγούστου. Σε τοπικό επίπεδο, η αγορά της Καβάλας και καταστηματάρχες αναφέρουν πως υπάρχει φανερή μείωση της κίνησης σε σχέση με το 2017. Έως τώρα, η κίνηση από τις αρχές των εκπτώσεων έχει πτώσει όσον αφορά τους τζίρους. Υπάρχει μια επισκεψιμότητα όσον αφορά τους Βαλκάνιους τουρίστες στην πόλη μας. Υπάρχει και μια κίνηση και από ντόπιους καταναλωτές. Από εκεί και μετά, το σύνολο του τζίρου είναι το πρόσημο αρνητικό. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η αγοραστική δύναμη, είτε είναι των ντόπιων είτε είναι των τουριστών, είναι μικρότερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Ο μήνας Αύγουστος είναι ένας μήνας που παραδοσιακά υπάρχει και η λέξη διακοπές σε όλο τον προγραμματισμό οποιασδήποτε οικογένειας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια λιγότερες οικογένειες μπορούν να κάνουν αυτό που λέμε τις διακοπές τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει και ο Αύγουστος και να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση όσον αφορά τις εκπτώσεις και γενικότερα την κίνηση στην εκπτωτική περίοδο. Γενικά τις εκπτώσεις τις παρακολουθήσατε, είδατε από την αρχή τις τιμές, είδατε μειωμένα. Ενδιαφέρουμε για παπούτσια, ναι. Εσείς μέχρι πόσο είστε διατεθειμένοι να εξοδέψετε? Καλό παπούτσι, καλό θέλω, ως 50. 100 ευρώ. Ήταν καλές αγορές, σας πιστεύετε, οικονομικές οι τιμές μας εδώ. Έτσι. Την πόλη της Καβάλας πώς δεν βρίσκατε στην αγορά της? Πολύ ωραία, πολύ όμορφη. Είναι οικονομική? Συγκριτικά με τη Λαμία, έτσι και έτσι. Όχι, δεν ψώνησα. Ψώνησα. Άσο. Μέχρι τέλη Αυγούστου λοιπόν θα δείτε τις τιμές. Ναι. Τι σκοπό έχετε να αγοράσετε, αν επιτρέπετε? Βασικά θέλω πέδιλα να πάρω. Μέχρι πόσο θα δώσετε? Μέχρι 40 ευρώ. Έτσι, βεβαιασμένα κάνω μια, έτσι, μια, ρίχνω μια ματιά και τίποτα παραπάνω. Πώς σας φαίνονται οι τιμές στο από τη ματιά σας, δηλαδή είδατε αυξημένα, ανεβασμένα, είδατε ότι μπορούν να γίνουν και καλύτερες εκπτώσεις? Έχει μερικές καλές τιμές, αλλά είναι και ακριβά. Τα περισσότερα τα βλέπω λίγο ανεβασμένες τιμές, λίγο ακριβές δηλαδή τιμές. Τώρα κανένα ζευγάρι παιδιλάκι θέλω να δω. Πιστεύετε ότι η πόλη της Καβάλας είναι μια οικονομική πόλη για ένδυση και υπόθεση, ότι έχει καταστήματα με καλές τιμές? Έχει και καλές τιμές. Έχει και... αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Κοιτάξτε, η Καβάλα δεν έχει υποδομές για εργασίες. Χρόνια τώρα δεν κάνουν κάτι για να βελτιωθεί το θέμα της εργασίας στην Καβάλα. Την ίδια ώρα, κάθε πέρσι και καλύτερα, αναφέρουν και οι κατεστηματάρχες στην Ορεστιάδα, καθώς κάθε χρόνο η κίνηση στην αγορά μειώνεται. Φέτος το καλοκαίρι η κίνηση ήταν σε μέτρια επίπεδα, εξηγεί ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Αθανάσιος Ιγρέκης, προσθέτοντας πως υπάρχει έντονη ανησυχία καθώς κάθε μέρα κλείνουν καταστήματα. Κάτι που, όπως λέει, δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Η κίνηση μπορούμε να πούμε ότι ήταν στη μετριότητα. Ούτε πάρα πολύ καλά, ούτε και άσχημα. Δεν ήταν βέβαια τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δυστυχώς και με λύπημα σου λέω αυτά. Κάθε μέρα κλείουν καταστήματα. Αυτό είναι που μας στενοχωρεί όλους μας και μας βάζει σε ένα φαύλο κύκλο να αναρωτιόμαστε για το τι θα κάνουμε αύριο και το πώς θα κρατήσουμε τα καταστήματά μας. Ήδη κάθε χρόνος που περνάει είναι και χειρότερος. Πιστεύω ότι όμως υπάρχει μια αισιοδοξία στην άκρη η οποία δεν θα πεθάνει ποτέ, είμαστε Έλληνες. Σε όλα αυτά έχετε να προσθεθεί και ο ανταγωνισμός από τις γείτονες χώρες Βουλγαρία και Τουρκία, ειδικά τις τελευταίες ημέρες με τη μεγάλη πτώση της τουρκικής λίρας, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδος να υπογραμμίζει πως εμείς πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε και καλούμε τον κόσμο να στηρίξει την τοπική αγορά και οικονομία. Κίνηση προς την Τουρκία ιδίως έχει επανέρθει στα φυσικά της, το λέω έτσι λίγο χαριτολογώντας, στα φυσικά της όρια. Εντάξει, αυτό είπαμε πολύ, δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε, είναι μια νοοτροπία του κόσμου, είναι μια θέληση του κόσμου να πάει προς εκείνη τη χώρα. Εντάξει, εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε και πιστεύω ότι είμαστε πάντα εδώ για τον κόσμο να βγει στην αγορά, να κάνει την έρευνα αγοράς, να δει τα προϊόντα.